Move it, brother. Το μοναδικό αρσενικό όνειρο μέσα που γα***. Έτσι δεν έρχεται πάλι. Και οι κότες είναι οι μοναδικές οι οποίες γεύονται τον έρωτα εδώ μέσα. Εδώ μέσα πλην τους άνδρες έχετε βάλει 5 αντισεξουαλικές γυναίκες. Το δεινόλο πανελληνίως και παγκοσμίως. Από κάθε τσάκα. Εάν φύγουν οι άνδρες με τις ψηφοφορίες, θα εξελιχθούν σε τρανσέξουαλ. Η άλλη ξυπνάει το πρωί την αγκαλιάζει, φιλιούνται. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Έφυγε η μέρη. Έφυγε η μέρη με τους αερόσακους. Και μείναν εδώ να πούμε η Σάρα και η Μάρα. Άμα τις χαϊδέψεις λίγο, τελείωσε. Έχω, πόσες μέρες έχουμε σήμερα, 30. 35 κλειστές. 35 ημέρες ο κούκος δεν λάλησε ακόμα. Ο κούκος δεν λάλησε. Έχει και τον Τίνο, πήγε η Κριστή της Ελένα, στείλω ένα μήνυμα. Καλά ρε μαλάκα, εδώ εμείς αραβωνιασμένοι είμαστε. Ο ένας αραβωνιασμένος, ο άλλος έχει 6-7 χρόνια σχέση και δεν μπορούμε να έχουμε επαφή. Εσύ με 2 εβδομάδες σχέση ζήτησες τηλέφωνο. Αχαζέψουμε. Τι πήρες να τη ρωτήσεις, άμα τα έφτιαξε με κανένα για να ορμήξει την Κατερίνα. Έρχε από τον κέρατο. Πού είσαι στο ταχυδρομείο και θέλεις να στείλεις τηλεγράφημα. Άστο μόνο το παιδί να εκφραστεί όπως θέλει. Τι να εκφραστεί ρε ο Γκάου. Τι να εκφραστεί να πούμε. Πού μας βρήκατε όλους εμάς, τι λαχεία πιάσατε ρε, 12 λαχεία, 12 τζάκποτ πιάσατε. Σε φερλί ρε παιδί μου, θα μας πιάσει όλους, δεν υπάρχει παιδί. Θα αρχίσει καταρχήν με σένα. Θα πιάσει εμένα μετά. Θα πάει στον... Ναι, θα πιάσει το... Θα πάει στον Τίνο. Αλλά Αύριο από αυτά έχω φτιάξει, θα σα πω και τα υπόλοιπα μετά. Με κοιτάς όπως σε κοιτάω. Καλά, ακούνε το γαλλοκαθαριστία, δεν με απασχολεί αυτό. Την περίμενε τέτοια ησυχία. Στις αρχές τρέχατε πανικόβλητοι. 12 κατσίκια εδώ μέσα ανεβοκατέβαιναν σαν τρελή. Τώρα δες, ένας διαβάζει. Άλλος ρατζουνάει την κιθάρα του. Άλλος πήγε μέσα να ξαπλώσει. Άλλος ξαπλώνει στον καναπέ. Άλλοι παίζουν τάβλη. Κι ας μαλάκας κάθεται και μιλάει με σένα. Καλό, ε. Αλλά τι να κάνεις. Πάρε τσέκωστε. 12 φρούτα από 12 διαφορετικά δέντρα. Το κάθε ένα διαφορετική γεύση, διαφορετικό άρωμα και διαφορετικό σχήμα. Το χρώμα είναι ίδιο. Όλα έχουμε ένα χρώμα. Αλλά διαφέρουνε. Και το θέμα είναι ποιο να κόψεις να φας. Δεν τρώγονται. Ο κουμπάρος μου με το κατσίκι παίζουν τάβλη. Σίγουρα ο κουμπάρος μου πρέπει να κερδίζει, τον βλέπω φορτσάτη. Τριώδιο. Ο Ντίνος... Τον Ντίνο πιστεύω ότι πρέπει να τον αφήσετε κάνα χρόνο ακόμα μέσα να μάθει να γρατζουνάει την κιθάρα του. Κάνα δεκαριά βιβλία, άμα φέρετε ακόμα, μπορεί να μάθει και τις νότες. Ο Νικολάκης. Μπράβο στον Νικολάκη. Έχει μείνει πιο μικρή από όλους εδώ μέσα. Χωρίς να την έχει αγγίξει κανείς. Η Δώρα πάλι...
Καλό κορίτσι, Χρυσοχέρα, αλλά μένει ο Χρήστος. Λίγο δύσκολος χαρακτήρας, αλλά τον έχω καταλάβει και τον Χρήστο. Σκληρό καρύδι κι αυτός, θα αντέξει. Και τελευταίος μένει ο Γκουσγούνης, ο υποφαινόμενος. Με αυτόν τι γίνεται, μπορείς να μου πεις. Βάρε, τελειώσει. Σε αυτό ήμουν αμάτης από εκεί την ημέρα που μπήκαμε μέσα. Να με τρυπηθεί η μύτη να μην μπορώ να περάσω την πόρτα. Πότε? Εκεί την ημέρα που μπήκαμε μέσα και θα φεύγαμε μαζί. Α, ναι. Είπα τελευταίοι θα φύγουμε από εδώ μέσα. Θέλετε, δεν θέλετε. Θέλετε, δεν θέλετε. Και εγώ όταν πιάσω την τράπουλα στα χέρια μου, δεν μπορεί να με κερδίσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να με κερδίσει. Αλλά δεν την ξαναπιάω στα χέρια μου. Τελευταία φορά που την πιάνω. Και τους άσους τους έβγαλα όλους από τα μανίκια μου. Λοιπόν, ας περάσουμε να δούμε άλλο ένα βίντεο, έτσι με στιγμές ωραίες του Γιώργου, με τον φίλο του. Λοιπόν, παρακαλώ αν θέλετε το βίντεο να μας το δείξετε και εδώ δίπλα μας, έτσι. Είναι έτοιμο? Ευχαριστώ. Γιώργο, να παντρέψεις. Τον πρότεινα χθες να γίνει κουμπάρος μου και δέχτηκε. Αυτό δεν είναι κουμπάρια. Καταπίεση. Κουμπουλές μου αρέσουν εμένα. Βάρε, αυτό το έχεις κάνει έτσι. Εγώ πάντως δεν σου καθόμουν. Βάρε. Κάτσε στο σεφίστο, δεν μου είσαι πίσω στο κουμπάρε, είδα σήμερα κάτι όνειρα τρέλα. Κάνε μια πρόβα, Χριστίνα. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω όμως ότι υπήρχε... Πόσο πάει το φίλι στη Δύση στην Ανατολή. Ναι, κουμπάρες μου, δεν αυτός. Στην Αθήνα είναι φτηνό. Το πρώτο να είπα να φύγετε. Καταρχήν, πρέπει να ψάξουμε τη Μίγα. Ε, κουμπάρε, για όνομα, λέω. Πω, πω, θέλω να τον πάρω μετά να κάνει τηλεφωνία στο δίσκο. Ε, πώς είναι δυνατόν. Τι βρήκα, Νάντι. Πού την. Παιδιά, Νάξ. Πού την είναι. Να τι χτύπησε την τζάμι, εδώ. Να τι κουστάσεις τσακά. Νάντι. Μαλάκα. Νάντι, Νάντι. Πιάσου, 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 μαλάκα. Όχι, 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 όχι. Συγκώνε λουκουμάδες. Έλα. Ρίξε, ρίξε λίγο. Τι κάνουν λουκουμάδες. Συγκώνε. Τι συγκώνε. Συγκώνουνε, μας το... Δεν θέλω φώτα και φασαρία. Αύριο φεύγω στη Γερμανία. Τι λένε, ρε μαλάκες. Δηλώσεις κάτι. Τι είπα. Ότι θα σου κουράψω. Κάτσε αυτά τα πράγματα. Άμα, τι κάνεις. Ξιστά το αυτή πήγες, κουμπάρε, ξιστά πήγες τώρα. Τόσο χρόνο αρνιά είχαμε στο σπίτι εμείς. Όπου τα αρνιά μπορεί, βρε παιδιά. Μαζί εδώ κι εσύ. Ξεχαπάτωσε μας, δόκτωρ, παραμένουμε μπουρλί. Γέλασες, ε. Γέλασα, γέλασα. Έχει κι άλλα, σίγουρα έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολλά. Εντάξει, δεν έχουμε τόσο χρόνο να μπορούμε να τα δείξουμε όλα προς Θεού, αλλά έχει, ναι, ναι. Είχατε πολλές στιγμές απολαυστικές. Και ομολογώ, παρότι τρόμαξε την ημέρα που κούρευε στον πρόδρομο, γιατί σας παρακολουθούσαμε ζωντανά μέσα από την εκπομπή εκείνη την ημέρα, είχαμε συνδεθεί με το σπίτι. Ενώ στην αρχή τρόμαξε, με πιάσει η καρδιά μου, λέω Παναγία μου, τι κάνουν. Σαν τρελό τον είχες κάνει στην αρχή. Ψάκοψα. Βέβαια σε κάποιο σημείο κατέβασα τα μαλλιά όλα και τραβάω μια ψαλιδιά. Αχ, κουμπάρε, τι έκανες, μου λέει. Ήταν εκεί τα ξανθά που εξήχανε, εγώ τα πήρα έτσι. Εκεί δηλαδή είχε γονατίσει. Ναι, αλλά τον έκανες πιο ωραίο από ότι ήταν πριν με το μακρύ μαλλί. Ναι, το συλλήπωσα. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλός έτσι. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Α, μας είπε ότι είναι ανήπαντρη μητέρα και ο 10χρονος γιος της, είχε δεν είχε λέει λεφτά, πάντα φρόντιζε να ψηφίζει για να μείνεις μέσα στο σπίτι. Θα του έστελνες ένα αυτόγραφο.
Ένα είναι πολύ λίγο. Ένα είναι πολύ λίγο. Είναι από την Κρήτη, φίλοι μας. Κρήτη. Αυτές τις μέρες είχα πολλά τηλεφωνήματα, παράξενα και πολλά έτσι διάφορα, βέβαια ευχάριστα όλα. Γι' αυτό πρωτοφανές. Βέβαια, μέσα από την καρδιά μου και το μεγαλύτερο αυτόγραφο. Αν γίνεται αφίσα. Αφίσα. Λοιπόν, ο Κατσάνης Δημήτρης ρωτάει, γιατί λες στο τέλος ότι με βρίσκεις και πέταξε το τραπέζι. Στα μπουζούκια όταν πας και είσαι σε ευθυμία, τα σπάς. Κάπως έτσι. Έπρεπε να ξεσπάσω κάπου. Σόφρονα Σούλα λέει, να κάνεις ανοιχτό γάμο και θα παρευρεθούν όλοι όσοι ας πούμε ψήφισαν για να μείνεις μέσα. Ναι, το χωριό μου είναι ανοιχτό. Εκτός από η πόρτα του σπιτιού, τώρα πλέον δεν ξέρω να προλαβαίνω να κάνω κι άλλο δρόμο που θα οδηγήσει στην Οικομίδια. Θα χαρώ να περάσουν όλοι και να γλεντήσω με όλους. Μαρία Καψάλη, εάν θα άφηνες την Άνια να πάει σε παρόμοιο παιχνίδι. Άκου Άνια τώρα απάντηση. Για πες. Όχι, είμαι ζηλιάρης. Μαρία Παχούλη, πώς γνωρίστηκαν με την Άνια. Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα. Ήτανε γειτόνισσα και με κατάφερε. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι είστε και οι δύο νικητές. Άρα αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο διαπραγματεύεστε, σημαντικό σαν ποσόν, αλλά σε σχέση με αυτά που έχουν κερδιθεί, είναι το λιγότερο, είναι τα 50 εκατομμύρια. Πάμε λοιπόν. Βλέπετε πότε είσαι. Άνδρεα. Αυτό είναι το σημείο, το 44% που ανήκει σε έναν από τους δύο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Η στήλη που θα ανέβει είναι η στήλη του νικητή. Και νικητής είναι... ο Γιώργος με 56%. 44% ο πρόδρομος. Σας αφήνω εκεί. Για να συγχωρείτε. Καιρός ήταν. Να έρθει και κάποιος ξένος σε αυτό το σπίτι. Να νομίζεις ότι είμαι ξένος σε βαθιά γελασμένος. Ευχαριστώ όλους. Τα κατάφερα. Παραπάνω από όσο μιλήσεις. Thank you.
Τελείωσε για άλλους ευχάριστα, για άλλους δυσάριστα. Βέβαια, πολλοί δεν τα βρήκαν όπως ήθελαν έξω τα παιδιά. Δεν παρουσιάστηκαν σε όλους στις ευκαιρίες. Βέβαια, εγώ θα ήθελα σε όλους να ήταν ίδια τα πράγματα, να μην υπάρξουν συγκρούσεις. Ναι. Γιατί αυτές οι συγκρούσεις θα μας φέρουν αντιμέτωπους. Δεν θέλω να δυσαρεστηθεί κανείς. Ό,τι είπαμε μέσα, το είπαμε καλοπροαίρετα. Οι χαρακτηρισμούς που είχα κάνει για όλους είναι καλοπροαίρετοι. Όπως και είπα ότι μπορεί ο καθένας να πει ότι θέλει καλοπροαίρετα για μένα. Βέβαια πρέπει να συγχωρεθούν και κάποια λάθη σίγουρα, γιατί δεν είναι 112 ημέρες κλεισμένος μέσα, 112, είναι τρέλα. Το σπίτι πρέπει να ήταν στρόγγυλο, όχι με γωνίες, για να μην χτυπάς το κεφάλι στους γωνίες. Πολλές φορές τραλνόμασταν. Από εκεί και πέρα, πέρασαν αυτές οι δύσκολες ημέρες και εύχομαι οι ορίζοντες να ανοίξουν σε όλους το ίδιο, όπως άνοιξαν σε μένα. Βέβαια, εγώ με τον πρόδρομο ήμασταν οι τελευταίοι. Μπορούσε να ήταν κάποια άλλα παιδιά στη θέση μας. Τουλάχιστον να κατανοήσουν αυτό, ότι παρουσιαστήκαμε σαν νικητές. Θέλω μέσα από την καρδιά μου αυτή η φιλία να κρατηθεί. Τις τελευταίες δύο ημέρες, από τα άλλα τα κανάλια, λέγονται πολλά και διάφορα. Βορβαδίζομαι κι εγώ ασταμάτητα, και ο πρόδρομος και τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι δεν δείχνουν αυτό που πρέπει να δείξουν. Δείχνουν ατάκες που θέλουν αυτοί. Δεν θέλω να το περάσω αυτό που, την εικόνα που βλέπω μέσα μου. Περνάω αυτό που θέλω να περάσω, το καλό το σημείο. Χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα, έκανα πολλές σκέψεις. Βέβαια δεν κοιμήθηκα από την ώρα που ξύπνησα, και δεν κοιμήθηκα γιατί είδα αυτά. Ποια? Αυτά όλα τα που δείξαν τα άλλα τα κανάλια. Ξέρεις, είναι στιγμές που θέλω να δω τουλάχιστον αυτά που δεν είδα. Και παίζω συνέχεια με την τηλεόραση. Εννοείς ότι απομονώνουν ατάκες? Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι το κάνουν για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, θα κρατηθώ ακόμα λίγο. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός σίγουρα. Όχι μεταξύ μας, μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας προκαλώ όλους να έρθετε να δείτε πώς ζει ο Γιώργος στο χωριό του. Τίποτε παραπάνω. Ο Γιώργος μπήκε σαν Γιώργος, ξεκίνησε ανάποδα, αλλά παρουσίασε τον Γιώργο. Τον οποίον ίδιο Γιώργο θα παρουσιάσει και στην Νικομίδια. Γιατί η Νικομίδια είναι η βάση μου. Σαν αεροπλάνο πετάω από εκεί και πρέπει να γυρίσω να κάνω εφοδιασμό. Που σημαίνει ότι εσύ δεν πρόκειται να σε κρατήσει η Αθήνα. Υπάρχουν προτάσεις. Για να σου πω την αλήθεια, ήμουν έτοιμος μετά τα χθεσινά να, προκειμένου να μην πικράνω κανέναν από τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι νιώσαν πικρία, να τα παρατήσω και να γυρίσω πίσω. Και να παραμείνω ο Γιώργος, το παιδί του χωριού. Βέβαια, από εδώ και πέρα είναι κι άλλοι ορίζοντες που ανοίγουν και πρέπει να τους εκμεταλλευτώ. Βέβαια, οτιδήποτε γίνεται πρέπει να το συζητήσω με την Άνια, και οτιδήποτε προκύψει στην Αθήνα θα γίνει μόνο μαζί της, αν θα με ακολουθήσει, γιατί έχει τη δουλειά της, και πρέπει να έρθει μαζί μου. Αν δεν έρθει μαζί μου, τώρα πλέον όχι άλλο μόνος. Βαδίζετε μαζί. Όχι άλλο μόνος. Έχεις δίκιο.